Γενικά, στι παρουσιάσει μου έχω την τάση να μην ακολουθώ του κανόνε. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την παρουσίαση τα πράγματα είναι λίγο ανατρεπτικά και ανάποδα. Όχι γιατί δίπλα μου έχω το τραπέζι του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, ούτε γιατί θα φύγω από αυτό το κόκκινο χαλί σε λίγο και στη θέση μου θα έρθει ένα ρομπότ. Αλλά γιατί αυτή η παρουσίαση δεν έχει τίτλο, έχει όμω όνομα. Το όνομά τη είναι η παρουσίαση των 10 λέξεων. Γιατί αυτό που έκανα είναι πίσω μου, θα δείτε μόνο 10 λέξει. Αυτό μπόρεσα να κάνω. Ταυτόχρονα αυτή η παρουσίαση είναι λίγο ανάποδη, γιατί αντί να πει την ιστορία και μετά να σας δείξει τι έγινε, θα σας δείξει το αποτέλεσμα και μετά θα πει την ιστορία. Πάμε λοιπόν να προγραμματίσουμε ένα ρομπότ όπως θα το έκαναν τα παιδιά. Πάμε να κάνουμε ένα ρομπότ, να κάνει ένα βήμα εμπρό, να στρίψει προς τα εσάς και μετά να κάνει ένα βήμα πίσω. Το μόνο που έκανα ήταν απλά να ενώσω κύβου. Πάτησα ένα κουμπί και το ρομπότ έκανε τη δουλειά. Όταν το δουν αυτό τα παιδιά, αμέσω λένε: Wow, αυτό πώ έγινε. Πέριμενε, έβαλα κύβου εδώ και αυτό άρχισε να κινείται. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Μπορώ να συνδέσω πόσου κύβου, ποιου κύβου. Τα παιδιά λατρεύουν τι τροφέ. Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα θα είναι να αρχίσουν να βάζουν τροφέ. Λοιπόν, θέλω να κάνω το ρομπότ να κάνει μία δεξιά στροφή, μία αριστερή και εκεί τα παιδιά θα ανακαλύψουν: OK, θέλω κι άλλε τροφέ. Α! υπάρχουν νούμερα. Δηλαδή, αυτό που λέμε στον προγραμματισμό, παράμετροι. Για να βάλω τέσσερα, τέσσερις στροφές από τη μία πλευρά, τέσσερις από την άλλη και το ρομπότ το κάνει. Τότε θα τους πούμε, αφού κάνει και την άλλη στροφή, τότε θα τους πούμε ότι έχεις τη δυνατότητα να αποθηκεύσει αυτά που έκανες, το πρόγραμμα δηλαδή που έφτιαξες σε ένα κύβο. Βάζουμε τον κύβο του αποθήκευση εδώ, πατάμε το κουμπί και όλα έχουν αποθηκευτεί. Τώρα αυτό το κουτί περιέχει όλη αυτή την πληροφορία. Τη χρησιμοποιήσουμε μετά. Πάμε να κάνουμε πιο πολύπλοκα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα που στον προγραμματισμό είναι λίγο δύσκολα να τα καταλάβουμε στην αρχή, όπως για παράδειγμα επανάληψης, ρουτίνα επανάληψης το λέμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το ρομπότ να κάνει ένα βήμα εμπρό, να ανάψει το φως του, μετά άλλο ένα βήμα εμπρό, μετά να σβήσει το φως του, μετά και αυτήν την αλληλουχία να την κάνει, α πούμε, δύο φορέ. Ένα μικρό παιδί μπορεί εκείνη την ώρα να πιάσει και ένα τεσάρι και ένα διάρρη, και να μην ξέρει τι σημαίνει αυτό το σύμβολο. Ένα μικρό παιδί θα καταλάβει όμω τη διαφορά βάρου και θα πει: Ω, αυτό είναι πιο βάρη. Περίμενε, αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο. Λοιπόν, αυτό θα βάλω. Δεν θα τον αφήσω, βέβαια, γιατί θα κάνει πολύ ώρα να το κάνει. Βάζουμε λοιπόν το δύο. Εμπρό. Ανάβει το φω. Εμπρό. Σβήνει το φω. Και όλο αυτό ξανά από την αρχή. Αυτό που γίνεται είναι όλη η πληροφορία από του κύβου. Οι κύβοι είναι ζωντανοί. Επικοινωνούν μεταξύ του. Οι κύβοι συνονοούνται, στέλνουν μόλι πατήσω το κουμπί όλη την πληροφορία στο κεντρικό κουτί. Το κεντρικό κουτί τη στέλνει σε έναν υπολογιστή για να γίνει καταγραφή. Ερευνητικό εργαλείο είναι αυτό. Και στη συνέχεια με Bluetooth στέλνεται το πρόγραμμα στο ρομπότ. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο που λατρεύουν τα παιδιά. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε ένας, έναν από του αισθητήρε που χρησιμοποιεί το ρομπότ. Με αυτό το σύστημα μπορούμε να ελέγξουμε τέσσερις αισθητήρε. Τον αισθητήρα ήχου, τον αισθητήρα αφή, τον αισθητήρα υπερήχων. Και αυτό που θα κάνουμε είναι το εξή. Θα κάνουμε ένα βήμα εμπρό, προ τα εσά, και μετά θα χρησιμοποιήσουμε, α πούμε, τον αισθητήρα ήχου. Αυτόν που λατρεύουν τα παιδιά. Και αν τυχόν υπάρχει φασαρία, τύχε εδώ, τι στροφές, Τότε θα κάνει, το ρομπότ θα αρχίσει να κάνει στροφές. Και αν τυχόν δεν άνοιχνευσε ήχο, τότε αυτό που θα κάνει είναι να κάνει το ρομπότ να ήχο. Τέλεια. Για να το δω. Βήμα εμπρός, περιμένει, θα κάνει τον έλεγχο, θα περιμένει να ακούσει ήχο, αν δεν ακούσει ήχο θα κάνει beep. Πάμε. Λοιπόν, τώρα η ευκαιρία σα. Τώρα θα το ξαναπατήσω. Αλλά τώρα πρέπει να κάνετε φασαρία. Και θα κάνετε εσεί τη φασαρία, όχι εγώ. Θα πρέπει να τσιρίζετε ή ό,τι θέλετε να κάνετε, σπάστε τα. Αλλά το έχω χαμηλώσει πολύ την ευαισθησία του, οπότε πρέπει να κάνετε πολύ φασαρία. Μία ευκαιρία έχετε. Πάμε. <ΛΗ> λοιπόν, μόλις άκουσε τον ήχο, τώρα θα συνεχίσει να κάνει τα δικά του, δηλαδή τι στροφέ. Μόλι άκουσε τον ήχο, εδώ μου ήρθε η απάντηση του ελέγχου. Ένα λαμπάκι μου έδειξε ότι ναι, όντω το ρομπότ άκουσε ήχο. Γιατί, Γιατί οι κύβοι είναι ζωντανοί. Επικοινωνούν με το ρομπότ και το ρομπότ με του κύβου. Αυτό λοιπόν ήταν το Cube coding. Και τώρα αρχίζει η ιστορία. Πριν λοιπόν από 14 χρόνια, είχα ένα πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και ένα πτυχίο ηλεκτρονικού αλλά δούλευα στη φιλοσοφική, άκουσον άκουσον. Και συγκεκριμένα στο τμήμα φιλοσοφία και παιδαγωγική. Ο μόνο μηχανικό που μπήκε σε εκείνο το κτίριο και είχε δουλειά μετά από αυτόν που το έκτισε. Κανεί άλλο δεν έχει δουλειά. Όλοι πηγαίνουν για γνωριμίε. <Και> Τότε λοιπόν σκέφτηκα να συνδέσω την ιδιότητα του μηχανικού με το αντικείμενο του τμήματο που ήταν η εκπαίδευση. Η ιδέα ήταν απλή. Δώσε στα παιδιά πράγματα που ξέρουν να χειρίζονται, όπως κύβους, παζλ, τουβλάκια, Λέγκο, και δώσ' τους με αυτό τη δυνατότητα να μάθουν πράγματα που δεν ξέρουν. Δηλαδή, προγραμματισμό. Αυτό έκανα. Αυτή ήταν η ιδέα. Πήγα λοιπόν σπίτι, άρχισα να χρησιμοποιώ ό,τι φανταστείτε της μαμάς μου, τα κουτάλια, τα πιρούνια, τα μαχαίρια και ό,τι άλλο ε, φανταστείτε, μέχρι και τον παλτά που χτυπούσα με το κρέας. Αποφάσισα τότε και είδα ότι χρειάζεται να φτιάξω και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Άρχισα να σχεδιάζω, να βγαίνουν καπνοί στο σπίτι, να καίω τα δάχτυλά μου και τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Ένα σύστημα με το οποίο τα παιδιά μπορούσαν χειριζόμενα κουτάκια να προγραμματίσουν τη συμπεριφορά μία πεταλούδα σε ένα λαβύρινθο. Την κινούσαν δηλαδή. Μόλι έγινε αυτό, ήμουν υπερήφανο. Λέω, wow, τι έχω κάνει. Τότε σκέφτηκα ότι χρειάζομαι χρηματοδότη. Να το κάνω, να το πάω ακόμη παραπέρα. Έψαξα να βρω χρηματοδότη, αλλά αντί για χρηματοδότη βρήκα έναν φίλο, ο οποίο μου είπε: Ξέρει, έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο έχω ξαναδεί. Μου έδωσε ένα paper και ήταν μια δουλειά που είχε κάνει το MIT με την ΕΚ. Είχαν φτιάξει ένα τέτοιο σύστημα παρόμοιο πριν από μένα. Πολύ πριν από μένα. Προφανώ απογοητεύτηκα. Κοιτώντα όμω τα πράγματα λίγο καλύτερα, είδα ότι είχα κάποιε διαφοροποιήσει. Είχα κάνει κάτι λίγο διαφορετικό. ίσω λίγο καλύτερο, λίγο χειρότερο, ποιο ξέρει. Αποφάσισα τότε να πάρω αυτό το σύστημα, να πάρω την ιδέα, να πάω στο τμήμα πληροφορική, να συνεχίσω εκεί τι σπουδέ μου, ελπίζοντα ότι θα βρω χρηματοδότη. Και αυτό έκανα. Δύο χρόνια μετά, είχα διαβάσει ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και είχα καταλήξει σε μια υπέροχη λίστα με το τι άλλο μπορεί να γίνει με τέτοιου είδου συστήματα. Δεν είχα βρει χρηματοδότη, αλλά η επόμενη ιδέα που μου ήρθε είναι: Ωραία, δεν βρήκε χρηματοδότη, θα συνεχίσει διδακτορικό στο ίδιο αντικείμενο, με έρευνα να αποδείξει ότι έχει αξία, και είμαι βέβαιο ότι θα βρει χρηματοδότη. Αυτό λοιπόν έκανα. Ξεκίνησα διδακτορικό. Μετά από λίγο καιρό όμω, διαπίστωσα ότι μια ομάδα από το MIT παρέα για την ακριβία, από το MIT και το Stanford, είχε υλοποιήσει σχεδόν όλες τις ιδέες που είχα καταγράψει τα προηγούμενα χρόνια. Και η ηρωνία, το είδα την έκταση εκείνη της δουλειά την είδα μέσα από ένα TED στην Αμερική. Και δεν έφτανε αυτό, μια άλλη ομάδα, τρομερή ομάδα από το Tufts, είχε προχωρήσει τόσο πολύ με τον προγραμματισμό για μικρά παιδιά, που πλέον η πεταλούδα ήταν έτοιμη να πετάξει. Δεν είχε κανένα νόημα. Αυτό που σκέφτηκα είναι, οκ, okay, τώρα τι κάνουμε, πάμε σπίτι μας. Όχι. Τα πετάς όλα, αποφασίζεις ότι δεν θα έρθει ποτέ χρηματοδότης, τα πληρώνεις όλα μόνος σου και ξεκινάς από την αρχή. Και αυτό έκανα. Πήγα σπίτι, αυτή τη φορά όχι μπαλτάδες, πυρούνια, μαχαίρια κτλ. γιατί βρήκα κάποιον πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό, άρχισα να σχεδιάζω ηλεκτρονικά κυκλώματα και έφτιαξα αυτό. Ταυτόχρονα έφτιαξε και αυτό. Ένα σύστημα που μου, γραφικό που έκανε την ίδια δουλειά με τους κύβους και μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω έρευνα. Περίπου πριν δύο χρόνια από σήμερα, το διδακτορικό κόντευε να βουλιάξει. Ε, οι περισσότεροι μου λέγανε, φίλε, δεν το βλέπω. Ο λόγος, το τμήμα πληροφορική είχε πολύ αυστηρούς κανόνες για να δώσει τον τίτλο του διδάκτορα. Εγώ είχα χάσει πάρα πολύ χρόνο ψάχνοντας να βρω χρηματοδότη, είχα χάσει πάρα πολύ χρόνο επανασχεδιάζοντας ξανά τα πράγματα από την αρχή, είχα χάσει γενικά πάρα πολύ χρόνο με την οικογένεια, με, ό, με τη δουλειά, με όλες τις υποχρεώσεις που είχα. Τότε εμφανίστηκε ένας διαγωνισμός, ήταν το Open Education Challenge, ένας διαγωνισμός παγκόσμιο, ο οποίος δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Αφορούσε καινοτομία στην εκπαίδευση και μου έδινε χρηματοδότηση, πρόσβαση σε επενδυτές και γενικά μπορούσε να εκτοξεύσει την ιδέα. Το ερώτημα λοιπόν ήταν το εξή που ήρθε. Ωραία. Το διδακτορικό ή τον διαγωνισμό. Και τα δύο δεν γίνονται. Η απάντηση ήταν και τα δύο. Μετά από λίγο, μετά από λίγους μήνες, ήρθε το πρώτο καλό σημάδι. Είχα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για να πάρω το διδακτορικό από το τμήμα πληροφορικής. Και μάλιστα με έναν πολύ εμφατικό τρόπο. Ταυτόχρονα με αυτό, στο Open Education Challenge, ήμασταν στην κατοστάδα ήταν 611 προτάσει από 77 χώρε. Είχαμε περάσει τι δύο πρώτε φάσει. Εκεί το ερώτημα που ήρθε είναι: Οκ, okay, τώρα θα το πάρει στο διδακτορικό. Κάτσε γράψει το γρήγορα. Οι εποχέ είναι δύσκολε. Πάρ το χαρτί και ο διαγωνισμό φαίνεται ψιλοχαμένο. Γιατί? Γιατί ήμασταν στη θέση 75 και η επόμενη φάση ήταν η 20 και η μεθεπόμενη 100. Στην ερώτηση λοιπόν, τι από τα δύο διαλέγει, Ηταν οκ, okay, και τα δύο. Και αυτό έγινε. Με τον Τάσο και τη Δανάη, τα παιδιά που κατεβάσαμε την πρόταση στο διαγωνισμό, συνεχίσαμε. Όχι χωρί κόστο, με άπειρο ξενύχτη. 8 ώρε ύπνο, όπω έλεγε η κυρία, την εβδομάδα. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Τελικά, λίγο μετά, μια τέτοια μέρα πέρυσι, μου δόθηκε ο τίτλο του διδάκτορα, ήμασταν στην 20 άδα. Έμενε μια ακόμα φάση. Λίγο μετά, με τον Τάσο και τη Δανάη, τα σπάσαμε στη Βαρκελόνη. Η πρόταση Cube Coding ήταν winner. Και δεν έφτανε αυτό. Και δεν έφτανε αυτό. Τρει μήνε μετά, σε έναν επόμενο διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό, με άλλο θέμα, ξανά πήρε βραβείο το Cube Coding. Τελικά η ιδέα που είχαμε πει πριν 13 χρόνια είχε νόημα. Η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά είχαν καλύτερη επίδοση. Τα παιδιά δούλευαν και είχαν τις ίδιες ευκαιρίες να αγγίζουν τις εντολές και αυτό τους οδηγούσε να κάνουν κάτι που αυτή η χώρα και οι ενήλικες σαν δεν ξέρουμε να κάνουμε, να συνεργάζονται. Μιλώντα ο ένα με τον άλλον, ο ένα παρέσαινε τον άλλον και του έλεγε να δοκιμάσουμε και εκείνο, να δοκιμάσουμε και τ' άλλο. Και το αποτέλεσμα ήταν, τελικά έφτιαχναν πιο πολύπλοκα πράγματα, μάθαιναν περισσότερο. Ναι, αλλά αυτή είναι η παρουσίαση των δέκα λέξεων. Και θέλει να σα πει ότι πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά. Να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για τα παιδιά. Όχι γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον, αλλά γιατί είναι το μόνο μέλλον. Και. Γιατί αν μια χώρα σαν αυτή θέλει να βγει από την κρίση, πρέπει να επενδύσει στους νέους, όχι απαραίτητα ηλικιακά, στους στου, νέους στο μυαλό. Και αν θέλει να μην ξαναμπεί στην ίδια κατάσταση, πρέπει να επενδύσει στα παιδιά. Και θα μου πείτε, οκ, okay, περίμενε, τώρα με μπέρδεψες. Μιλάς για κάτι που χρησιμοποίησαν τα παιδιά και τι ωραία που είναι τα παιδιά, ναι, και να επενδύσουμε στα παιδιά και ξαφνικά βγαίνει από πίσω σου κάτι εικόνε με κάτι όχι παιδιά. Η απάντηση είναι ναι, ο κύριο στο κέντρο είναι πάνω από 90 χρονών. Χρησιμοποίησε αυτό το σύστημα για να κάνει γνωστικέ ασκήσει μέσα από ένα πρόγραμμα. Μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Ναι, αλλά αυτή η παρουσίαση είναι των 10 λέξεων. Και θέλει να σα πει ότι όποτε και αν επενδύσετε στην εκπαίδευση, ποτέ δεν θα χάσετε. Γιατί, γιατί θα βάλετε το μυαλό να δουλεύει. Γιατί, γιατί η ανάγκη του ανθρώπου να μάθει ξεκινάει από τότε που γεννιέται και δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό το ταξίδι που για μένα κράτησε 13 χρόνια, έχει κάτι άλλο να πει στους νέους ανθρώπους. Είπαμε ποιου νέους ανθρώπους. Αυτούς. Έχει να τους πει ότι όταν έχετε μια ιδέα, κυνηγήστε την. Μην την αφήνετε λεπτό. Ό,τι και αν συμβεί, μια προσπάθεια δεν σταματάει όταν σας το πούν οι άλλοι. Δεν σταματάει όταν σας το πούν οι καταστάσεις. Η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι να βγείτε νικητές. Ποτέ πιο πριν. Γιατί, γιατί ο μόνος τρόπος να αποτύχεις είναι να εγκαταλείψεις. Και εδώ θα μπορούσε να έχει τελειώσει η παρουσίασή μου. Αλλά δεν θα ήταν τον 10 λέξεων, θα ήταν τον 9, μου λείπει μία. Ταυτόχρονα δεν θα είχα πει όλη την αλήθεια. Κάτι θα έλειπε. Και αυτό που θα έλειπε είναι αυτό που μου συνέβη πριν κάποιους μήνες. Με βρήκε κάποιος σε μια εκδήλωση όπου έπαιζα με τα παιδιά και του κύβου, με είχαν κολλήσει στον τοίχο. Σπρώξαν το τραπέζι και με κολλήσαν στον τοίχο, ορμήξαν όλα πάνω και γινόταν χαλασμό. Όταν τελείωσε αυτό, κάποιο ήρθε δίπλα μου και μου είπε: Τελικά η ιδέα άξιζε. Τώρα πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο. Τώρα περιμένουν περισσότερα από σένα. <ΣΣΣΣ> ναι, αλλά το ξέρει ότι ο γιο ο Παύλο έχει παίξει με τα παιχνίδια που φτιάχνει λιγότερο από τα άλλα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ναι, ο Παύλος έχει παίξει λιγότερο από τα άλλα παιδιά με αυτό που έφτιαξα. Ο λόγος είναι γιατί όταν είμαι σπίτι, σπάνια είμαι, όταν είμαι σπίτι σκέφτομαι άλλα πράγματα. Άρα, κάποιες φορές το να κυνηγά ένα όνειρο, μια ιδέα, μπορεί να έχει κόστος. Άρα, ποτέ κανένας δεν πρέπει να κατηγορήσει κάποιον άλλον γιατί εγκατέλειψε μια καλή ιδέα. Γιατί τελικά εγκαταλείποντας, μπορεί να βγει και κερδισμένο. Γιατί πέρα από τις καλές ιδέες, τα όνειρα, την εκπαίδευση, πέρα από το ότι πρέπει να κυνηγάμε αυτό που θέλουμε σαν τρελή, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν και οι άνθρωποι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που με, σας, μας αγαπούν. 还行。